Για μια φορά ακόμη η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι είναι προετοιμασμένη με αλλοπρόσαλους στόχους. Γιατί θέλει να φέρει τον Κλισθένη, αν δεν κάνω λάθος, ένα, για να αλλάξει τον Καλλικράτη, για να μπορέσει να φέρει περισσότερη δημοκρατία, διαγράφοντας τη δημοκρατία. Και αυτό το κάνει φέρνοντας ένα νόμο ο οποίος καταργεί την πενταετία, την φέρνει σε τετραετία, επιτρέπει στους νυν δημάρχους να διηγήσουν άλλους 7 μήνες παράταση χωρίς να έχει το δικαίωμα, διότι ο νόμος ορίζει ότι ακριβώς, το Σύνταγμα ορίζει ότι ακριβώς για τον χρόνο τον οποίο εκλέχθηκαν πρέπει να διηγούν. Αυτός δίνει παράταση, άρα μπορεί να περιμένουμε κάποια μέρα να δώσει παράταση και στην κυβέρνηση την ίδια, γιατί έτσι παίρνει απόφαση. Όταν ο Κλισθένης νούμερο 1 γίνει, τότε θα αναγκαστούμε όλοι, δεν θα μπορούν να παίρνει, ο Δήμαρχος δεν μπορεί να παίρνει απόφαση με τίποτα, διότι θα πρέπει συνέχεια να κρατάει ισορροπίες και να μην μπορεί να παράξει το έργο του για το οποίο τον εκλέξανε. Και δεν θα φέρνει κανένα αποτέλεσμα στην αυτοδιοίκηση. Και όταν δεν θα μπορούν να συνοηθούν, έχουμε μερικά παραδείγματα σε μερικούς δήμους που δεν μπορούν να συνοηθούν, έτσι, και τους αναλαμβάνουν μετά, θα τους αναλαμβάνει το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι επιτηρητές. Ναι, οι επιτηρητές και ο αναλόγος δηλαδή. Έτσι με αυτόν τον τρόπο σβήνουμε και την ψήφο του ελληνικού λαού και τις επιλογές του.